Έμαθα, αλλά θα τα πούμε την Πέμπτη αυτά. Ότι ψάχνετε να βρείτε ποιος κρύβεται πίσω από το μακελιό.gr. Εγώ κρύβομαι. Το domain είναι δικό μου. Και άμα έχετε πρόβλημα, να έρθετε σε μένα. Το μακελιό.gr δεν έχει ούτε μια διαφήμιση. Γιατί είναι αυθύπαρκτο. Γιατί το χρηματοδοτώ εγώ. Γιατί κάνω κέφι να τα βάζω από την τσέπη μου και να τα χαλάω. Ξέρετε πόσα έχω στην τράπεζα. 15 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 15 έχω στην Ελβετία. Είμαι στη λίστα Λαγκάρτ. Σόρας. Πήγαινε να με βρείτε. Θα σας προκαλώ. Στην οικονομική αστυνομία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Κύριε Δικόπουλε και κύριε Σαλαμούρα. Αφού θέλετε να κάνετε τους μάγκες, θα σας κάνω εγώ πιο μάγκες. Θα σας κάνω την επόμενη εβδομάδα να χορεύετε και οι δύο. Το Τσάμικο και το Καλαματιανό που χορεύανε στην πηγάδα του Μελιγαλά. Αφού θέλετε να ψάξετε το μακελιό.gr και να βρείτε από πού χρηματοδοτείτε το μακελιό.gr. Από μένα, τα βάζω από την τσέπη μου. Ψάξτε τις τραπεζικές μου καταθέσεις. Και σας δίνω και τις τράπεζες. Όποιος θέλει, εδώ, τις μαγκές του. Τις μαγκές του σε μένα. Όχι αλλού. Αλλού δεν περνάνε αυτά. Σε μένα. Θέλετε να ψάξετε, ψάξτε εμένα. Και άμα βρείτε μια δραχμή, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Γιατί η μάγκα πολύ είμαι και τα βάζω στις offshore και έχω φτιάξει 15 offshore εταιρείες με πολλές τραπεζικές καταθέσεις. Είμαι πάμφτωχος. Ένα από τα δύο. Διαλέξτε λοιπόν και παίρνετε. Ή θα βρείτε τις offshore μου, όπως του Τσοχατζόπουλου, ή όλων αυτών των 150.000 αλυτών. Γιατί είναι φοροφυγάδες και είναι αλύτες που βγάζουν τα λεφτά έξω και που έκανε τη γαργάρα της λίστας ο Βενιζέλος. Που δεν είδε, δεν άκουσε ο Διώτης, ο άλλος ο συνδετημόνας του Πάμπλου του κυρίου αδερφού του Πρωθυπουργού, αυτός που τα βρήκε, κύριε Πεπόνη. Σας θέτω λοιπόν ένα επίσημο ερώτημα. Ένας απλός πολίτης θέτει ερωτήματα. Άρα λοιπόν αφήστε τις μαγκές, πηγαίνετε να βρείτε τους 150.000, έτσι. Πηγαίνετε να βρείτε ποιοι είναι μες στη λίστα. Αφήστε τους εκβιασμούς και τους λιμοκοντορισμούς που ξέρετε οι πολιτικοί που παίρνατε τηλέφωνο τα φιλαράκια σας και τους λέγατε είσαι μες στη λίστα, αλλά εγώ, ξέρεις, είμαι καλός απέναντί σου και θα του διορθώσω το πράγμα. Μην ανησυχείς, δεν θα βγει τίποτα. Θα πάμε λοιπόν απόψε σε ιστορικές αλήθειες και όποιος θα αντέξει. Όποιος δεν αντέξει, πάει για ύπνο. Γίνα το αμάξι πίσω, ρε κλέφτη. Κλεφτάρα, γίνα πίσω την BMW. Είναι δικιά σου η BMW που την έχει πάρει την 750, τη θωρακισμένη, που κάνει 750.000 ευρώ. Να την πουλήσει το ελληνικό δημόσιο και να δώσει συντάξει στον κόσμο και ψωμί να φάει. Ποιος είσαι εσύ, ποιος είσαι ρε κλέφτη, γιατί είσαι κλέπτης. Όποιος παίρνει ένα αυτοκίνητο που δεν δικαιούται και δεν είναι δικό του, τι κάνει, το υπεξαιρεί. Το δανείζεσαι από πού, πληρώνει ενίκιο, εξήγησέ μας. Για να μην σε λέει ο κόσμος κλέφτη. Έτσι δεν κράτησε και τη λίστα Λαγκάρτ στο σπίτι. Ναι. Και τη λίστα Λαγκάρτ στο σπίτι δεν την κράτησε. Ένα λεπτό εδώ πέρα. Έχουν παρεξηγηθεί λίγο τα πράγματα. Κοιτάτε που δεν μιλάνε οι άλλοι. Εμείς μιλάμε εδώ πέρα και θα πούμε την αλήθεια. Γύρνα πίσω το αυτοκίνητο, δεν είναι δικό σου. Δεν σου ανήκει. Δεν σου ανήκει το αυτοκίνητο. Αυτό το αμάξι των 750.000 ευρώ που το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός από το εστέρημά του που δεν έχει να φάει. Δεν σου ανήκει, κύριε. Γύρνα το πίσω. Το έχεις υπεξαιρέσει. Πολύ απλό είναι. Πού είναι οι λίστες, πού τις πήγες. Τις έδωσε στον μπάρμπα μου τον ψεύτη, στον κύριο Διώτη, εισαγγελέας ο κύριος Διώτης. Να τον χαιρόμαστε. Πού είναι οι λίστες, κύριε Διώτη, ήσουν εισαγγελικός λειτουργός επικεφαλής του ΣΔΟΕ και κοροϊδεύουμε τον κόσμο και παίζουμε τις κουμπάρες, λέγοντας ότι ήταν παράνομο αποδεικτικό υλικό. Λάθος κάνεις. Δεν ήταν καθόλου παράνομο. Υπάρχουν συνταγματικές και γνωμοδοτήσεις συναδέρφων σου, νομικών, οι οποίοι λένε ότι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό το προανακριτικό υλικό. Και εσύ το έφαψες. Αν δε ο άλλος ο κύριος Καπελέρης, ο συντοπίτης μου, πού είναι αυτή την εποχή. Τρώει στο σπίτι του κύριου Νίκου Παπανδρέου. Ψάχτε λίγο. Ψάχτε. Ψάχτε, θα την βρείτε την αλήθεια. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αλήθεια. Ο κύριος Παύλος Αράκης, καλησπέρα, γνωστός ποινικολόγος. Καλησπέρα. Δεν ήθελα να σας διακόψω, απλώς ήθελα να σας διορθώσω ότι ακόμα και σήμερα η ιστορική